Καλησπέρα κύριε Παναγόπουλε, καλώς ορίστε στην Κρήτη. Μία Κρήτη που και αυτή ως μία υποτιθέμενη ανεπτυγμένη περιφέρεια από τον τουρισμό και από τον πρωτογενή τομέα με πολλά εισαγωγικά υποφέρει κάτω από το ζυγό της ακρίβειας και βρίσκεστε εδώ για να προετοιμάσετε τη μεγάλη πανεργατική απεργία της 17ης Απριλίου. Καλώς ορίσατε, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλώς σας βρήκα. Βρεθήκαμε εδώ, ήρθαμε εδώ για να παραδώσουμε τη σκητάλη στους πραγματικούς εκφραστές της δύναμης των συνδικάτων στο νομό σας. Και είναι αυτό βέβαια το εργατικό κέντρο και τα σωματεία μέλη του, προκειμένου όχι να πάμε απλά σε μια απεργία, να δώσουμε καθημερινή προσπάθεια μέχρι να φτάσουμε στην απεργία. Είναι πολύ σημαντικό ό,τι κάνουμε να υπακούει στη λογική ότι η απεργία είναι η κορύφωση, αλλά διαμέσως η κυβέρνηση πρέπει να μας αισθανθεί, πρέπει να καταλάβει, πρέπει να πιέσουμε και να έχει κινητοποίησή μας τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Τι αποτυπώνεται μέχρι τώρα από τις επαφές που έχετε? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκινήσει ως ΓΕΣΕ τα κλιμάκια της ΓΕΣΕ. Όπως σας είπα, χρησιμοποιώ αυτήν την έκφραση συνειδητά να παραδίδουμε τη σκητάλη σε κάθε εργατικό κέντρο. Mm-hmm. Και έχουμε πάει μέχρι στιγμή σε αρκετούς νομούς, πάνω από 20 σε όλη τη χώρα. Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε πάει σε όλους τους νομούς της χώρας, σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Και βλέπουμε πραγματικά ότι έχουμε στοχεύσει σωστά, ότι το μείζον πρόβλημα είναι αυτό που και οι έρευνες αποκαλύπτουν. Είναι η ακρίβεια και για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας είναι οι μισθοί οι οποίοι βρίσκονται στα τάρταρα κυριολεκτικά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εμείς που δεν ζητάμε μισθούς από το κράτος, ζητάμε και διαπραγματευόμαστε μισθούς με τους εργοδότες, πρέπει να έχουμε τις συλλογικές μας συμβάσεις που είναι το εργαλείο μας για να πετύχουμε, να διευρύνουμε, να ενισχύσουμε την αγοραστική δύναμη των μισθών μας. Και νομίζω ότι υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει μεγάλη θέληση και νομίζω επίσης ότι αυτό που κάναμε συνειδητά αυτή τη φορά, όχι να ρίξουμε μια ημερομηνία στον αέρα, αλλά να πούμε συγκεκριμένα ότι θα πάμε οργανωμένα, θα πάμε όλοι μαζί, όχι κάθε παράταξη χωριστά προς αυτήν την κατεύθυνση, συσπηρώνει τον κόσμο και νομίζω θα δώσει τέτοιο αποτέλεσμα που θα είναι υποχρεωμένη, θέλει δεν θέλει, η κυβέρνηση που περνάει τη μακαριότητα της αλαζονίας της αυτήν την εποχή λόγω και της κρίσης του πολιτικού μας συστήματος, να καταλάβει ότι όταν την αντιπολιτεύεται η ακρίβεια θα βρίσκει στην αντιπολίτευση κοινωνικές δυνάμεις που τις πλήττει ασύμετρα η ακρίβεια. Και αντιλαμβάνεσαι ότι όταν λέω ασύμετρα είναι γιατί αλλιώς πλήττει το μισθωτό που ζει από το μισθό του και έχει κατρακυλήσει τα τάρταρα ο μισθός του και διαφορετικά πλήττει κάποιον που έχει υψηλά εισοδήματα και δεν τον πολύ νοιάζει το τι συμβαίνει στο σούπερ μάρκετ που δεν τον πολύ νοιάζει γιατί η ροπή του δεν είναι τόσο προς την κατανάλωση αλλά προς την αποταμίευση γιατί έχει πολλά να αποταμίευσει. Λέτε Πολάκης για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Εξηγήστε γιατί στον κόσμο. Κοιτάξτε. Ο μισθωτός δεν έχει άλλο τρόπο να αυξήσει την αγοραστική δύναμη του μισθού του παρά μόνο με τη συλλογική σύμβαση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει συμβεί το εξής περίοδο. Mm-hmm. Την περίοδο των μνημονίων, θα θυμάστε, το έχει ξεχάσει ο κόσμος, υπάρχει τάση να ξεχνάμε. Ήταν η εσωτερική υποτίμηση. Τι ήταν η εσωτερική υποτίμηση? Όλες οι αξίες να πέσουν, αλλά η πρώτη αξία που έπρεπε να πέσει και για λόγους ενίσχυσης των επιχειρηματιών ήταν η αξία της εργασίας. Μας είπαν όμως ότι όταν ξεφύγουμε από την παγίδα του χρέους, τότε θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ξεφύγαμε και πάρα πολλά κοινωνικά στρώματα πραγματικά απολαμβάνουν κανονικότητα. Μην πω ότι όταν έχουν τη δυνατότητα να προδιαφεύγουν, να αυξάνουν τα κέρδη τους κτλ. Απολαμβάνουν κάτι παραπάνω και από κανονικότητα. Εμείς βρισκόμαστε όμως σαν να είμαστε στα χειρότερα χρόνια των μνημονίων. Οι συλλογικές μας συμβάσεις δεν ισχύουν. Οι συλλογικές μας συμβάσεις όπου ισχύουν έχουν περικοπεί τα πιο ισχυρά τους στοιχεία, όπως είναι να ισχύουν για όλο, η επεκτασιμότητα, έχει περισταλεί η μετενέργεια, έχουν περισταλεί πάρα πολλά από τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη σύμβαση προστασίας του μισθωτού. Και όσον αφορά τον κατώτερο μισθό, μας τον έχουν αφαιρέσει. Δεν προσδιορίζεται ο κατώτερος μισθός σε διαπραγμάτευση με εργοδότες εργαζομένους, αλλά η κυβέρνηση κάθε φορά τον αυξάνει κατά πως θέλει
Και αν θα δείτε, παρατηρήστε και την προηγούμενη κυβέρνηση, ο Τσίδηλανέλ, και η παρούσα κυβέρνηση, τον άξισαν και μια καλή σχετικά άφηση, πάντα καλή σχετικά, ήταν επειδή ήταν παραμονή των εκλογών. Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Στα ενδιάμεσα διαστήματα δεν έφυγαν τίποτε. Ή ήταν κάποιες μικρές ονομαστικές αξίσεις που ουσιαστικά δεν άλλαζαν την καταβήθηση των κανόνα που ήταν η καταβήθηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών. Γι' αυτό εμείς ζητάμε, όχι να είμαστε Ευρωπαίοι, ζητάμε κάτι που είναι πιο σημαντικό. Δεν ζητάμε να είμαστε Ευρωπαϊστές, αλλά να είμαστε Ευρωπαίοι. Δηλαδή, αυτό που προβλέπει ο πυρήνας του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου. Να έχουμε τις συλλογικές μας συμβάσεις όπως την έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και αυτό σημαίνει να είναι καθ' ολοκληρίαν, δηλαδή με την ενέργεια, με την συρροή και κυρίως να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους και όχι μόνο αυτούς που οι εργοδοτικές οργανώσεις περιλαμβάνουν, αυτό που γινόταν χρόνια τώρα, και να επανέλθει επίσης ο προσδιορισμός του κατώτερου μισθού στην Εθνική Γενική Συνολική Σύμβαση ανάμεσα στη ΓΕΣΕ και τις τριτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις. Σας ακούω και λέτε για όλα αυτά και καλώς τα λέτε και τα επισημαίνετε. Έχει απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι, δεν ξέρω, η κυβέρνηση αν θα ενδώσει σε όλα αυτά τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των εργαζομένων μέσω των εκπροσώπων του. Το θέμα είναι ότι δεν ακούμε τίποτα τελευταία για το 10ο και το 13ο μισθό, την επιστροφή αυτών. Συγγνώμη, εμείς είμαστε οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Αυτό. Και ακριβώς επειδή τον είχαμε στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, δώσαμε μεγάλη μάχη και σε εμάς δεν έχει περικοπή. Ο 13ος και ο 14ος μισθός στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δεν έχει κοπεί. Έχει κοπεί στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εκεί που είναι οι υπάλληλοι του κράτους. Εμείς απλά λέμε ότι παρά το ότι έχουν διατηρήσει το 13ο και 14ο μισθό, η περιστολή της αγοραστικής του δύναμης είναι τόσο μεγάλη που δεν επαρκεί, ιδίως στην εποχή αυτής της ακρίβειας η οποία γιγαντωθεί, η οποία δεν είναι εισαγόμενη και η οποία δεν λέει να τελειώσει με μία μέτρα. Σας το είπα αυτό γιατί μία μεγάλη μερίδα εργαζομένων καταγγέλουν κάθε χρόνο και με μεγαλύτερα ποσοστά ότι ναι, μεν παίρνουν το δώρο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και το επίδομα αδείας, ωστόσο ο εργοδότης τους το ζητάει πίσω λίγο αργότερα. Κοιτάξτε. Αυτό εμείς το έχουμε καταγγείλει. Το τμήμα δικαιωμάτων της ΓΕΣΕ, μάλιστα έχουμε συλλάβει και εργαζόμενους. Εργοδότες που το έχουν κάνει. Αυτή είναι παραβατική συμπεριφορά. Διώκεται ποινικά. Εμείς καλούμε τους εργαζομένους που υφίστανται τέτοιες παραβατικές ποινικά κολάσιμες συμπεριφορές των εργοδοτών να πηγαίνουν στα σωματεία τους. Είμαστε στο πλευρό τους. Θα τους έχουμε πλήρη νομική υποστήριξη. Μην υποχωρούν, μην φοβούνται. Έχουμε δίκιο και δεν μπορούν να τους το κάνουν. Πραγματικά αντιλαμβάνεστε που έχει φτάσει παραβατική συμπεριφορά των εργοδοτών όταν λένε πήγαινε πάρω το από το ATM και σε περιμένω στη γωνία να μου το δώσεις πίσω, απλά να φαίνεται ότι εγώ στο κατέθεσα. Κάνουν πολύ περισσότερα. Αυτές είναι λίγες από τις παραβατικές συμπεριφορές και αυτό γιατί δεν υπάρχει πιθανά στοιχειοδός ένας έλεγχος. Μάλιστα, ξέρετε ότι ακόμα και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο είχε απεισχανθεί και πραγματικά διαλυθεί, το έκαναν και ανεξάρτητη αρχή, δηλαδή καμία αποποίηση ευθυνών της πολιτικής εξουσίας για μια αγορά που περιλαμβάνει ανθρώπους, γιατί η αγορά εργασίας περιλαμβάνει ανθρώπους και όχι ντομάτες και κολοκυθάκια. Τι απαντάτε, δύο ακόμα ερωτήσεις, στον προβληματισμό του εργαζόμενου και της εργαζόμενης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παναγόπουλε, αρκεί μια 24ωρο επεργία σε αυτή τη λέλαπα που βιώνουμε της ακρίβειας? Κοιτάξτε, μπορεί να μην αρκεί ούτε μία, ούτε δύο, ούτε πολύ περισσότερες. Το ζήτημα πάντα είναι πώς πρέπει το όπλο αυτό να το ασκούμε με σύνεση, γιατί πολλοί άνθρωποι της εργασίας είναι πολύ πιεσμένοι, είναι στο κατόφλι της στόχιας. Προσέξτε, ανιχνεύουμε 15% των εργαζομένων να είναι σε κατάσταση φτώχειας, δηλαδή κάτω από το όριο της σχετικής φτώχειας όπως προσδιορίζει η στατιστική υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε ότι τον κόσμο αυτό πρέπει να του δίνεις γρήγορα την αίσθηση προοπτικής. Γι' αυτό λέμε δεν είναι η μία ή δύο απεργίες, είναι το τι απεργία θα κάνεις, πόσο θα πιέσεις, πόσο θα πραγματικά θα ενοχλήσεις απόρριτα την εκτελεστική εξουσία ώστε να πάρεις με το μικρότερο δυνατό κόστος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα, ξέρετε, δεν υπάρχει
μέτρηση του απεργίου. Δεν υπάρχει απεργιόμετρο να μετράμε τις απεργίες. Εγώ θυμάμαι ότι μια τεράστια απεργία για το ασφαλιστικό έκανε οφείλει σε μια κυβέρνηση η οποία μάλιστα είχε και αυτή τότε ισχυρή δύναμη να ανακρούσει πρίμνα και να μην περάσει σκληρά ασφαλιστικά μέτρα. Κάποιοι λένε ότι κακώς δεν πέρασαν τότε, αναφέρομαι για το 2001, αλλά θα ξεχνούν ότι αν ήταν έτσι τα πράγματα, σήμερα, αν είχε περάσει, σήμερα η κατώτερη σύνταξη θα ήταν γύρω στα 400 ευρώ. Μιλήσατε πριν από λίγο για την κρίση του πολιτικού συστήματος και αυτό ευθύνεται, λέτε, για την ενέργεια της κυβέρνησης να περνάει αντιεργατικά μέτρα και σε σχέση με την αντιμετώπιση. Έχετε δει, επιτρέψτε μου, έχετε δει να υπάρχει τέτοια ανισορροπία, δηλαδή να εμφανίζεται η εκτελεστική εξουσία με τέτοια δύναμη και η αντιπολίτευση που θα έπρεπε να εκφράζει τις αντιρρήσεις και να δίνει δημοκρατική λύση, γιατί πάντα με ενδιαφέρει, εμείς αυτό τα συνδικάτα είμαστε θεσμοί δημοκρατίας, μας ενδιαφέρουν οι δημοκρατικές λύσεις, δεν μας ενδιαφέρουν οι λύσεις εκείνες οι οποίες δυνάμεις που δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία τις οφούν στο προσκήνιο. Να μην μπορούν να δοθούν λοιπόν δημοκρατικές λύσεις, να μην υπάρχει προσδοκία, να υπάρχει τέτοια ανισορροπία ακόμα και στις έρευνες της κοινής γνώμης. Ποιο είναι, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πιο ισχυρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση είναι η ίδια η ακρίβεια. Και δεν σας κρύβω ότι το έχω πει και στον Πρωθυπουργό σε συνάντησή μας, ότι αυτή θα είναι η πιο ισχυρή αντιπολίτευση. Και πώς έρχομαι, μα είναι καλό, είναι καλό για τη δημοκρατία να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Και μείζων και ελάσσων αντιπολίτευση. Να υπάρχει πίεση, να υπάρχει δημοκρατικός διάλογος που θα δίνει λύσεις, θα δίνει και ισορροπημένες λύσεις. Δεν ισχυρίζουμε ποτέ ότι η λύση είναι πάντα αυτή που προτείνουμε εμείς. Αλλά εδώ δεν ακούγεται στοιχειοβώς η φωνή των δυνάμεων της υπηρεσίας. Άρα ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε εν ώψη της 24ωρης πανεργατικής απεργίας της 17 Απριλίου? Το μήνυμα είναι αυτό που περιγράφουμε σε... με λίγες λέξεις, ότι όταν η ακρίβεια είναι στο Θεό και η μισθή στα τάρταρα, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να δοθούν πραγματικές αυξήσεις, να δοθούν οι συλλογικές συμβάσεις στον κόσμο της μισθωτής εργασίας πίσω και να δοθούν τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Αυτό απαιτούμε, αυτό θα επιδιώξουμε με μια μεγάλη συμμετοχή στις διαδικασίες προς την απεργιακή κινητοποίηση και στην ίδια την απεργιακή κινητοποίηση στις 17 του Απρίλιου. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.